δεν είναι επιστημονική φαντασία. Σκέπτονται να το πράξουν. Προθέσεις των Γάλλων άμυνας για τη δημιουργία cyber στρατιωτών. Μάλιστα, καθορίζει και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν αυτές οι εργασίες με επιτεύγματα και άλλες τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της απόδοσης. Σε παλαιότερες δηλώσεις της, Υπουργός Άμυνας, Φλόρανς Παλί, είχε διευκρινίσει ότι η Γαλλία δεν είχε άμεσα σχέδια να αναπτύξει επεμβατική τεχνολογία για στρατιώτες. Η έκθεση όμως τονίζει ότι άλλα έθνη διερευνούν τέτοιες δυνατότητες και ότι η Γαλλία καλείται να μην χάσει το τρένο στη δημιουργία υπερστρατιωτών. Τονίζει, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα. Δεν μοιράζονται όλοι τις αρχές μας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ό,τι μας περιμένει στο μέλλον. Επίσης, τόνισε, πρέπει να διερευνηθούν τρόποι για να διατηρήσουμε την επιχειρησιακή υπεροχή μας χωρίς να στρέψουμε τα νότα μας στις αξίες μας. Τα ανθρώπινα όντα έχουν εδώ και πολύ καιρό αναζητήσει τρόπους να ενισχύσουν τις φυσικές ή γνωστικές τους ικανότητες για να πολεμήσουν. Προειδοποίησε. Πιθανές εξελίξεις θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν στην αύξηση των ικανοτήτων στα σώματα των στρατιωτών άψων-άψων. Η έκθεση ανέφερε έρευνα για τα επιτεύγματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την νοητική ικανότητα να βοηθήσουν τους στρατιώτες να διακρίνουν τον εχθρό από τον σύμμαχο. Θα μπορούσαν επίσης να επιτρέψουν στους διοικητές να τους εντοπίσουν ή να γνωρίζουν τα ζωτικά τους σημεία από απόσταση. Θέτοντας σαφείς ηθικές γραμμές όμως, το έγγραφο σημείωνε ότι οι ευγονικές, οι γενετικές πρακτικές πρέπει να απαγορευτούν, καθώς και οτιδήποτε που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ένταξη του στρατιώτη στην κοινωνία ή την επιστροφή του στη ζωή του ως πολίτης. Στην ομιλία της κυρία Παλί σημείωσε ότι στον ιδιωτικό τομέα η εργασία για νευρικά εμφυτεύματα για τον άνθρωπο προχωράει με ταχύτητα. Φέτος ο ιδρυτής της Tesla, Elon Musk, παρουσίασε ένα χείρο με το όνομα Gertrude με ένα τσίπ υπολογιστή σε μέγεθος νομίσματος στον εγκέφαλο της να δείξει όλα αυτά τα σχέδια μιας λειτουργικής διαπαφής εγκεφάλου μηχανής. Σας είχα το ρεπορτάζ αυτό προμηνών. Και μάλιστα βλέπατε το γουρνάκι πριν κάνει οποιαδήποτε ενέργεια για το τι προτιμά να το γνωρίζει ο Elon Musk. Από τον υπολογιστή του δηλαδή, στο κατά πού θα κατευθυνόταν η Γερτρούδη εάν αφορούσε φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγραφείτε, κοινοποιήστε ό,τι σας άρεσε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.